Ποια είναι τα κυριότερα θέματα που θα απασχολήσουν το συνέδριο ανθρώπινης σεξουαλικότητας? Καταρχήν, το θέμα του συνεδρίου είναι από μόνο του ίσως ο πρωτοποριακό παγκόσμιο, γι' αυτό είναι και παγκόσμιο συνέδριο. Είναι ένας διάλογος της πρωτοποριακής επιστήμης, της επιστημονικής φαντασίας σχεδόν, με το κοινό όμως. Δηλαδή θα συζητήσουμε θέματα τα οποία αφορούν τον κοινό νου, τον κόσμο. Από το γάμο, το σεξ, αλλά και πώς μπορούμε να φτιάξουμε γενετικά όργανα, με γενετικές εντολές, πώς μπορούμε να παρατηρούμε τη σεξουαλική μας ζωή για όλη μας τη ζωή, πώς μπορούμε να μεταμοσχεύσουμε ένα πέος. Μέχρι σήμερα δεν γινόταν. Ο πρώτος που το έκανε, πραγματοποίησε, είναι ο νοτιοαφρικανός γιατρός, ένας αντίστοιχος Μπάρναρντ της καρδιάς, Βαν Βέρτ λέγεται, ο οποίος είναι καλεσμένος στο συνέδριο και θα μιλήσει για την πρώτη μεταμόσχευση πέους στον κόσμο. Παράλληλα, έχουμε καλεσμένο έναν Δανό πρωτοπόρο, όπου με λιποκύτταρα δημιουργεί γενετικά υλικά, ούτως ώστε να μπορούμε να φτιάχνουμε μήτρα, πέος και άλλα γενετικά όργανα. Ή πώς μπορούμε, χύοντας λιποκύτταρα και ενεργοποιώντας, να κάνουμε τη σεξουαλική ζωή του άντρα και της γυναίκας υγιή για πάρα πολλά χρόνια. Ή ποιο είναι το αντισυλληπτικό χάπι του άντρα. Είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος από Έλληνα ερευνητή, τον Σοφικίτη. Ανακαλύπτοντας αυτό το φάρμακο, το χάπι, θα δίνει περιοδική αντισυλληπτική ιδιότητα στον άντρα. Θα καταργήσει το αντισυλληπτικό χάπι γυναίκα, που είναι σε μεγάλο βαθμό επικίνδυνο. Και θα μπορεί ο άντρας να κάνει παιδιά κατά βούληση, αλλά να γίνεται και στήρος κατά περιόδους όταν δεν θέλει να κάνει παιδιά. Έχουμε πάρα πολλά θέματα επιστημονικά, αλλά και έχουμε και θέματα που αφορούν το κοινό. Δηλαδή, το γάμο, να παντρεύεται κανείς ή να μην παντρεύεται και γιατί αποτυχάνει ο γάμος. Ο Μαθαίος ο Ιωσαφάτ, ο ψυχαναλυτής, θα μιλήσει για αυτά. Το ρόλο του οργασμού, του γενικού οργασμού, ο οποίος πολλές φορές δυσκολεύεται να εκφραστεί. Θα είναι ο ψυχαναλυτής Κώστας Γεμενετζής. Θα έχουμε θέματα όπως ο ερωτικός λόγος και οι σχέσεις με το σεξ. Ο Θανάσης ο Λάρης θα μιλήσει γι' αυτό. Θα έχουμε το θέατρο και το σεξ. Ο καθηγητής Πελεγκρίνης θα κάνει ένα μονόπραχτο γύρω από τον άντρα χωρίς φίλο. Θα έχουμε θέματα για το δίκαιο και το σεξ. Δικηγόροι, δημοσιογράφοι θα μιλήσουν γι' αυτό. Δηλαδή θα επαντρέψουμε, θα έλεγα, αυτούς που εκπροσωπούν την κοινωνία, αλλά και την επιστήμη από την άλλη πλευρά, και θα γίνει ένας διάλογος επιστημονικός και κοινωνικός, φιλοσοφικός και καλλιτεχνικός. Θα συμμετέχουν, όπως είπα, παγκόσμιες προσωπικότητες της έρευνας για πρώτη φορά σε αυτό το συνέδριο και θα πούν καινούργια θέματα που θα αλλάξουν πραγματικά τη ζωή των ανθρώπων για τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό γίνεται 3 και με 4 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής. Θα έλεγα το καινούριο αυτού του συνεδρίου είναι ότι είναι ανοιχτό στο κοινό. Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να έρθει και να το παρακολουθήσει. Η γλώσσα του συνεδρίου θα είναι κατανοητή. Δεν θα είναι, ας πούμε, γλώσσα, ας πούμε, κρυπτογραφική, όπως όταν συζητάνε οι γιατροί μεταξύ τους. Έτσι θα μπορέσει να γίνει ένας πραγματικός διάλογος. Για πρώτη φορά γίνεται αυτό το συνέδριο, νομίζω, σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί αποφασίσατε να προχωρήσετε στη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου? Η πρώτη ιδέα ήταν πριν 2 χρόνια όταν το έκανα στην Κύπρο. Γι' αυτό το ονόμασα και Μεσογειακό, ενώ είναι παγκόσμιο. Όπου γύρω από τον πόλεμο των φύλων, τη σύγκρουση του σεξ στα φύλα, έβαλα και ένα θέμα που ήταν πολιτικό και κοινωνικό. Από τη σύγκρουση του σεξ στη σύγκρουση των εθνών. Και το πραγματοποίησα στην πράσινη γραμμή της Λευκωσίας. Όπου κάλεσα Τούρκους και Ελληνοκύπριους να μιλήσουν γύρω από η σύγκρουση τις απόψεις τις πολιτιστικές για τη σεξουαλικότητα, αλλά και τις απόψεις πολιτιστικές που έχουν τα έθνη που συγκρούονται. Εκεί είδα ότι έχει τεράστιο ενδιαφέρον όταν παντρεύεις την κοινωνική πληροφορία, την πολιτική πληροφορία με τη στενή επιστημονική, ας πούμε, οριοθετημένη πληροφορία. Σήμερα το μεγαλώνω λίγο και πραγματικά βάζω θέματα τα οποία θα ακουστούν για πρώτη φορά σε επιστημονικό συνέδριο, πολύ προχωρημένα, αλλά το παντρεύω κιόλας με θέματα τα οποία απασχολούν κανονικά τον κόσμο τον καθημερινό. Αυτά που συζητάμε δηλαδή στις παρέες, αν η απιστία κάνει καλό, αν ας πούμε κάνουμε έρωτα με τη γυναίκα μας διαφορετικό τρόπο από την ερωμένη μας, το ρόλο της πορνογραφίας, θα μιλήσουμε για θέματα ταμπού σε αυτό το συνέδριο. Και γι' αυτό το καλούμε και το κοινό να συμμετέχει. Πιστεύω ότι είναι καιρός, είναι όριμη κοινωνία να δεχτεί αυτά τα θέματα, μιλήσει ανοιχτά για αυτά. Όσο τα κρύβουμε σε κλειστά δωμάτια, τα ενοχοποιούμε και τα καταστρέφουμε.
Αυτός είναι ο στόχος του συνεδρίου και από αυτή την πλευρά ίσως είναι ειδικό και μοναδικό.